Κυρία Μανολάκου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Να είστε με καλά. Υγεία, με αυτό ευχόμαστε. Υγεία. Σαν πρώτο και χρόνια πολλά και στους υπόλοιπους Νίκους που είναι στο σταθμό. Βέβαια, και έχουμε πολλούς, δεν το ξέρω. Είναι η φωλιά του Νίκου, η φωλιά του Νίκου είναι το κανάλι. Η φωλιά του Νίκου, θα κερνάτε αβέρτα σήμερα. Βέβαια, ελάτε από εδώ να σας κεράσουμε. Κυρία Μανολάκου, είπατε τη μαγική λέξη υγεία. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε από τη μία πλευρά την κυβέρνηση που λέει ότι εγώ έχω κάνει 7.000 προσλήψεις, έχω αυξήσει τις ΜΕΘ, στηρίζω το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Απ' την άλλη βγαίνει η αντιπολίτευση, το κάθε κόμμα βέβαια με τη δική του οπτική, και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει πράγματα, ότι δεν στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το έχει αφήσει στην τύχη του. Για να δούμε, ποια είναι η δική σας θέση και πώς το προσεγγίζετε αυτό το θέμα. Θα σας πω τις ανάγκες που υπήρχαν πριν έρθει η πανδημία του κορονοϊού. Ο μέσος Μάλιστα. όρος ΜΕΘ που ζητούσαν οι ίδιοι υγειονομικοί ήταν 3.000. Τώρα με τα βία φτάνουμε στους 1.000. Και φαίνεται και κάτι, από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ότι έχει ξεφύγει τελείως. Η Βόρεια Ελλάδα είναι full, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δυνατότητα να νοσηλεύσουν σε ΜΕΘ. Και στο λεκανοπέδιο της Αττικής τα νοσοκομεία βαίνουν προς φουλάρισμα. Δεύτερον, ζητούσανε πάνω από 10.000 κενά να καλυφτούν σε νοσηλευτικό και ιατρικό δυναμικό. Οι ανάγκες σήμερα με την πανδημία έχουν πολλαπλασιαστεί και φαίνεται καθαρά ότι το σύστημα υγείας νοσούσε και σήμερα νοσεί ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτή τη στιγμή νοσεί και ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό που είναι στην πρώτη μάχη. Συνεπώς οι προσλήψεις ή αυτές οι ΜΕΘ που φτιάχτηκαν επιπλέον δεν επαρκούν σε τίποτε και δεν φτάνουν τους μέσους όρους και τις ανάγκες και τα κενά πρώτης πανδημίας. Λέει η κυβέρνηση θα κάνω διαρθρωτικές παρεμβάσεις, θα προχωρήσω σε ΣΔΙΤ στην υγεία και θα κάνω ισχυρότερα, αποτελεσματικότερα και με καλύτερη λειτουργία τα δημόσια νοσοκομεία. Για να έρθουμε τώρα που είμαστε στην καρδιά του δεύτερου κύκλου και μάλιστα με τρομερές απώλειες ανθρώπινες ζωές της πανδημίας. Έτσι. Πότε θα τις κάνει? Έπρεπε να αρχίσει από τον Ιούνιο. Δηλαδή, εντάξει, στο πρώτο κύμα δεν ξέραμε. Ήταν ένας καινούριος ιός. Τώρα έχει περάσει ένα εξάμηνο και ουσιαστικά, ξέρετε τι φέρανε προχτές το νομοσχέδιο που έγινε τώρα νόμος για την πολλοδομία και το χωροταξικό. Ο Υπουργός Υγείας μας έφερε μια τροπολογία και μας ζητούσε να την ψηφίσουμε που έλεγε να μετακινηθούν στη Βόρεια Ελλάδα ιατρικό δυναμικό και να παίρνουν και ένα δεύτερο μισθό αφορολόγητο. Δηλαδή, αντί να πάνε σε προσλήψεις εδώ και τώρα, πάνε να αποδυναμώσουν τις τρύπες που υπάρχουν εδώ για να μειώσουν τις μεγάλες τρύπες στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι αντιμετώπιση αυτή ή κοροϊδία? Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών έβγαλε μία ανακοίνωση και λέει ανακοινώθηκαν 9 προσλήψεις εδώ και καιρό, υπάρχουν 2.500 αιτήσεις και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Να σας πω ακόμα και για τους βουλευτές, γιατί μιλάμε και με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον σύντροφο τον Λαμπρούλη, Μάλιστα. που ζητήσανε και απαλλαχτήκανε από τα καθήκοντά τους στη Βουλή για να πάνε να υπηρετήσουν στα νοσοκομεία. Δεν έχουν ακόμα καλεστεί. Άρα μιλάμε για μια κοροϊδία και τι λένε, επίταξε, τι συζητάνε και παζαρεύουν με τους ιδιώτες τι θα τους δώσουν. Αυτή είναι επίταξη. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος που πεθαίνει στα νοσοκομεία, που δεν έχει περίθαλψη, που δεν προλαβαίνουν. Εδώ δείχνει, αν είχε θέλετε, και τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Είχε πει τις προάλλες ο κ. Κυραπετρίτης, μπορεί να μην το εξέφρασε σωστά, αλλά έτσι βγήκε προς τα έξω, ότι και 5.000 μέθ να είχαμε, θα είχαμε πάλι πολλούς νεκρούς. Εντάξει, μην το διόρθωσε και μην το συζητάμε, εντάξει, γιατί ήταν προκλητικό. Εντάξει, είναι προκλητικό.
Δηλαδή, η λύση του προβλήματος είναι η αύξηση το μεθ, θα σας έλεγε κάποιος. Βεβαίως, γιατί όταν έχεις ανάγκη οξυγόνου και ιδιαίτερης περίθαλψης, μπορείς να κερδίσεις ανθρώπους, ανθρώπινες ζωές. Και αν θέλετε, στην πρώτη κρίση, η Ελλάδα είχε ένα πλεονέκτημα σε αυτό, ενώ αριθμητικό. Σήμερα έχει καταρρεύσει. Και δεν είναι. Τι συζητάνε? Συζητάνε σήμερα όχι πώς θα κάνουν προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού ή πώς με γρήγορους ρυθμούς θα φτιάξουν μεθ ή το κυριότερο να επιτάξουν έτοιμες. Αλλά συζητάνε πότε θα ανοίξουν σταδιακά τα μαγαζιά, δηλαδή ό,τι ζητάει η αγορά, και για το εμβόλιο, πότε θα έρθει, στο τέλος του μήνα ποιοι θα εμβολιαστούν και τέτοια. Δηλαδή προσπαθούν να κρυφτούν για τις βαριές και μεγάλες ευθύνες που έχουν τώρα. Και λέω, η βαρβαρότητα αυτού του συστήματος φαίνεται. Για τη δημόσια υγεία δεν διαθέτουν χρήμα. Εκατομμύρια όμως για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και αν θέλετε, κάνουμε και μια σύγκριση, κυρία Μπαρδούνια. Η Ιταλία είναι στο G7, στις 7 πλουσιότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου. Και ποιον κάλεσε για βοήθεια στο υγειονομικό? Την Κούβα. Μία μικρή χώρα, για δεύτερη φορά. Είχε υπάρξει και στην Ελλάδα μία πρόταση από κάποιους πολιτικούς, αλλά δεν προχώρησε, δεν ξέρω το λόγο. Ναι, λέω, άρα καλούνε μία μικρή χώρα που έχει εμπάρκο. Εντάξει, οι Αμερικάνοι δεν είναι ότι την έχουν αποκλείσει, αλλά και όποιος πάει να κάνει εμπορικές σχέσεις με την Κούβα έχει επιπτώσεις, έτσι, χοντρές. Αυτή είναι η κατάσταση, και το αναφέρω γιατί όταν ρίχνουν βάρος στην υγεία του ανθρώπου, ναι, μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Και φαίνεται ότι μετά το πρώτο κύμα η Κούβα δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει νεκρούς. Κατανοητό. Θέλω να πω σε ένα άλλο θέμα, διότι δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος και τρέχει γρήγορα. Θέλω λίγο να μου τοποθετηθείτε αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ που αναρτήθηκε προσφάτως στη Διάβγεια, όπου έχει προκαλέσει πάρα πολλές και σημαντικές αντιδράσεις και από την ΕΣΥΑ και από τους φορείς των εργαζόμενων. Και από τους εργαζόμενους πριν από όλα, αυτούς χτυπάει. Είναι ένα νομοσχέδιο που είναι για τους καναλάρχες και για τους ομίλους, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα του. Είναι μέσα σε όλη την γκάμα των αντιδραστικών, αντιλαϊκών νομοσχεδίων που φέρνει με τη σέσουλα η κυβέρνηση, και βέβαια μπορεί να κυνηγάει και λέει αποστάσεις, μην κινηθείτε από εδώ, από εκεί, μην κουνηθείτε, μην διαμαρτυρηθείτε, γιατί πέφτει ο πέλεκης νόμος και τάξη, αλλά από αντιδραστικά νομοσχέδια που ευνοούν τα οικονομικά συμφέροντα, στο φουλ. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να φαίνεται ότι είναι προσαρμογή σε μια κοινοτική οδηγία. Όμως ποιο είναι το κύριο? Ότι κάνει ελαφρύσεις στα μεγάλα κανάλια σε ό,τι αφορά το ποσό για τις άδειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους είχε διευκολύνει να δίνουν τις δόσεις σε 10 χρόνια. Εδώ δίνει περισσότερο, κάνει ένα βήμα περισσότερο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι, και το ένα κόμμα παίρνει σκητάλι από το άλλο. Και επίσης δίνει ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις. Δηλαδή περνάει και εδώ στο όνομα της πανδημίας, στο ανώτατο όριο που υπάρχει με 400 εργαζόμενους, να ισχύουν ατομικές συμβάσεις εποχιακές και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή μπαχαλοποίηση. Είναι όλη η λογική, αν θέλετε, ότι τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης που έχει ενισχυθεί και έχει έρθει πολύ ταχύτερα λόγω πανδημίας, να βγουν από τις πλάτες των εργαζομένων. Αυτό κάνει και το νομοσχέδιο για τα μεγάλα κανάλια και τους ομίλους. Είναι αντιλαϊκό, αντεργατικό, αντιδραστικό. Βεβαίως θα το καταψηφίσουμε, έτσι. Λέμε εκ των προτέρων. Και αυτό ονομάζουν βελτίωση ανταγωνιστικότητας, απλούστευση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και δεν συμμαζεύεται. Να λάκω, ένας φίλος ο κρατής, ο κ. Γιάννης Τομαζάνης, θέτει το εξής ερώτημα. Λέει το εξής, ότι η κυβέρνηση είχε πει ότι θα έβαζε διατίμηση στα τεστ για τον κορονοϊό. Τώρα φαίνεται ότι κάνει πίσω και θα αφήσει ελεύθερα
ελεύθερες τις τιμές με τον κίνδυνο να φτάσουν στα ύψη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και αν ναι, ποια θα είναι οι κινήσεις του κόμματός σας? Ναι, δεν ξέρω αν θα, τι θα κάνει. Ήδη είχε ανακοινώσει μία μειωμένη τιμή. Εμάς η θέση μας είναι, και αυτή διαλαλούμε παντού, να είναι δωρεάν τα τεστ. Ξέρετε, γίνεται της κακομοίρας εργασιακούς χώρους. Βγαίνουν και καταγγέλουν ακόμα και σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ ότι ενώ έχουν συμπτώματα τα κρύβουν οι εργοδότες. Εντάξει, και αυτά διαδίδεται στο οικογενειακό περιβάλλον από τη στιγμή που ο ασθενής δεν μπορεί να πάρει μέτρα γιατί εκβιάζεται με την απόλυση. Συνεπώς, τεστ μαζικά σε όλους τους χώρους δουλειάς και δωρεάν. Μάλιστα. Αυτή είναι η θέση μας. Ωραία. Μαζί βεβαίως με όλα ότι προσλήψεις, μεθ, επίταξη ιδιωτικού τομέα εδώ και τώρα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Δεν μπορεί να μιλάμε για το εμβόλιο όταν τώρα αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, κόσμος πεθαίνει στα νοσοκομεία. Τριψήφιο κάθε μέρα. Μάλιστα. Λένε πολλοί πάντως, κυρία Μανολάκου, ότι η έλευση του εμβολίου θα δώσει τη χρυσή ευκαιρία στην κυβέρνηση να ελέγξει την κατάσταση, να δημιουργήσει θετικό κλίμα και να πάμε σε ενδεχομένως και το τέλη και άνοιξη αρχές καλοκαιριού του 2021 σε πρόορες διπλές εκλογές. Το κόμμα σας θεωρεί ότι είναι εφικτό ένα τέτοιο σενάριο? Θα σας πω, γιατί κανείς πρέπει να έχει υπόψη του σε τι συνθήκες είμαστε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Εκδηλώνεται βαθιά νέα διεθνής οικονομική κρίση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάω παγκοσμίως και πρέπει να είναι και συγχρονισμένη. Μάλιστα, παρουσιάζει με μεγαλύτερο βάθος από την προηγούμενη του 2008, αλλά και το μεγαλύτερο μεταπολεμικά. Υπάρχει κρατική παρέμβαση, όμως σε τι κατεύθυνση? Για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας, όλα τα κράτη, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή υπάρχει μια προσαρμογή στη διαχείριση της αστικής οικονομικής πολιτικής. Και βέβαια το μάρμαρο το πληρώνουν πάλι οι εργαζόμενοι, που συλλογικές συμβάσεις εργασίας τεινάζονται στον αέρα, κατώτατη μισθή κλπ. Και αυξάνει βεβαίως για την Ελλάδα το κρατικό χρέος, ξεπερνά πια το 200% του ΑΕΠ. Στο ερώτημα όμως δεν μου απαντήσατε. Εκτιμάτε ότι υπάρχει περίπτωση? Σας περιγράφω ποια είναι η κατάσταση, άρα έρχονται πολύ χειρότερες μέρες και θα προσπαθήσει η κυβέρνηση όσο νωρίτερα να μπορέσει να κάνει εκλογές για να συνεχίσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική υπέρ του κεφαλαίου και κατά των εργαζομένων, κατά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Όμως οι εκλογές από μόνες τους, για να μην παρασύρεται ο κόσμος, δεν λύνει το πρόβλημα. Μόνο ο μαχητικός αγώνας και κυρίως η απάντηση στον αυταρχισμό και το δυνάμωμα της οργανωμένης πάλης. Αν θέλετε, δείχνει και η καπιταλιστική νέα οικονομική κρίση και η πανδημία την αγριότητα αυτού του συστήματος. Μάλιστα. Άρα βεβαίως μπορεί να το αξιοποιήσει για να πάει σε εκλογές. Δεν πρέπει να παρασυρθεί ο κόσμος. Μάλιστα. Πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από τη ζωή του, αυτά που τραβάει σήμερα και τα χειρότερα που έρχονται. Ωραία. Οι εργαζόμενοι είναι μέσα στην ανασφάλεια. Κατανοητό. Κυρία Μανολάκου. Τελειώνω με αυτό. Ναι. Το δε εμβόλιο χρησιμοποιείται για εμπορευματοποίηση πλήρως. Εντάξει, ποια εταιρεία θα πουλήσει περισσότερο? Ωραία, ευχαριστώ. Βεβαίως θέλει κανείς και να δει και την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του και με τις ιατρικές καθοδηγήσεις να το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μανολάκου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.